μας όλοι. Ορίστε. Δεν μου άρεσε που το ζητάω, δεν είναι σωστό. Το ξέρω, λίγες σελίδες μόνο. Δεν καταλαβαίνω. Είναι τόσο αφηρημένος που θα νομίζει ότι ξέχασε αυτός. Θες τίποτα. Θες να τα παρασώσει ο Τσάρλς με την Πρίμασόλ. Ο μεγάλος θα εκραγεί. Αν τα σκατώσει ο ηλίθιος, ο μεγάλος θα τον απολύσει. Δεν σοβαρολογείς. Σε παρακαλώ, δεν θα ξεχάσω ποτέ καν τον. Αποκλείεται. Δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ, δεν έχω πρόσβαση. Ούτε να το σκέφτεσαι. Καλύτερα να πούμε το πρώτο μας χωριστά. Δεν είναι εκδίκηση, είναι αυτοάμυνα. Τι θες να κάνω, να τον αφήσω να με τσαλαπατήσει. Είμαι σίγουρη ότι ο Τσάρλς δεν έχει καμία σχέση. Την είχα ή δεν την είχα την Πρίμασόλ. Έλα τώρα, τελευταία στιγμή τον επέλεξε. Ήταν ύπουλο, με πλήγωσε. Ο μεγάλος το έκανε, ο Τσάρλς δεν είναι τέτοιος. Εσύ το ξέρεις χρόνια. Ναι, το ξέρω. Εγώ τον επέλεξα, εγώ τον εκπαίδευσα και το πιο σημαντικό, χάρη σε μένα πήρε την προαγωγή. Κάποιο μπέρδεμα έχει γίνει. Τα έχετε έτσι. Ορίστε. Γι' αυτό δεν με βοηθάς. Τι λες. Γιατί είσαι μαζί του, ε. Φοβάσαι να μην σε παρατήσει. Άρα θα έρθει. Εάν είναι αυτός ο λόγος, θα πάρω εγώ τη θέση. Παράτα με. Τι το κάνετε. Στις τουαλέτες, τι φά. Παράτα με, Θεότρελε. Βλαμμένε. Που πα, συγγνώμη. Έψαξα βαθιά μέσα μου και ανακάλυψα ότι φταίω για πολλά. Μαργαρίτα, θυμάσαι που σου είπα πως δεν είχα το θάρρος να σου πω το σ' αγαπώ. Το βρίσκα φτηνό και αφελές και ντρεπόμουν. Μαργαρίτα, ήμουν μεγάλος κόπανος. Συγχώρεσα. Θέλω απόψε να σου πω πως αγαπώ όχι μία φορά, αλλά χίλιες. Μέχρι να γεμίσω τηλεφωνητή σου. Μαργαρίτα, σ' αγαπώ. 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 Ναι, ποιος είναι? Εγώ είμαι. Συγγνώμη κυρία, μην καταλάβετε. Δεν ήρθα να σου πω ότι τελείωσες. Τι είπες? Ήρθα να σε απολύσω, Ρίτσαρντ. Είναι αλήθεια. Έλα, πες κάτι. Ένα γεμάτο μπαρ. Για να μην κάνω σκηνή, ε. Τελικά είσαι πολύ μεγάλο καθηγητή. Δεν πάνε και τα λέω καλύτερα. Μόνος το έκανες. Λιγότεροι πελάτες, σε καλά. Ρίτσαρντ, είσαι ο μέντοράς μου και είναι δύο μέρες τώρα που ξέρω ότι θα σε απολύσω. Τι νομίζεις, μου είναι πιο εύκολο εμένα. Θα χάσεις. Εσύ θες λιγότερα. Τώρα τους θέλω όλους τους πελάτες μου. Μπα, και η ποιότητα. Και ακόμα περισσότερους. Όσα σκεφτόμαστε, αλλά δεν λέμε, έτσι, το μέλλον της εταιρείας. Θα πάρω και τους δικούς σου πελάτες. Ρίτσαρντ, δεν σε παίρνει άλλο. Κόφτο. Θα χάσετε. Καλά. Συγγνώμη.
γάμο της μέρας και του Στίβεν. Θέλετε τελείως, παιδιά. Αλλά σίγουρα κάτι συμβαίνει. Η Φένιξ είναι πολύ καλά και γρήγορα τα αμυντικά, έτσι δεν είναι. Καλά, αργά, γρήγορα και αυτή. Μην μου πεις ότι η Μέρη έχει χρόνο. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι η Μέρη. Ο Στίβεν έχει κόμμενα. Αλέξ. Θέλω στη... Μεταξύ μας. Την ψεκατζού. Στα αρώματα, στην είσοδο του εμπορικού. Ναι, αυτή τι. Δηλαδή πώς το πήρε, τι μου λες τώρα. Δεν το ξέρει, Άλεξ. Γιατί δεν το ξέρει, το καταμείνει φόβη Μέρη. Τι λες τώρα. Παλεύω μέρες με αυτό, εντάξει. Η Μέρη είναι η πιο καλή μου φίλη τη Δευτέρα Δημοτικού. Πρέπει να το μάθει. Νομίζω. Είδε λέω κουβέντα, μένει εδώ. Η Μέρη πρέπει να το μάθει. Και αν δεν μπορείς να της το πεις εσύ, κάνε ένα πρόβλημα, θα της το πω εγώ. Σε άκουσα. Γι' αυτό το είπα.
Με κανέναν. Ναι, με κανέναν.
Γιατί τι θα πείστε. Αφού σου λέει επάνω το μωρέ, τι βλέπεις. Τι επάνω σου, μωρέ, τι επάνω σου, πας καλά. Ακουγώ στο νόμο του νέου. Στο νόμο. Πόση ώρα. Ένα τέταρτο. Ναι, τέταρτο. Μία ώρα. Μα δεν έχει σημασία. Τέταρτο, τέταρτο. Αυτό το πολλό τέταρτο, πόση ώρα σου να μάθει. Καλά, αφού μου έλεγε κάτι, τι ήθελες να του πω, μη μου μιλάς για τις λέπτα ο γόρι. Δεν με νοιάζει αυτό. Μου είπες ή δεν μου είπες το φορά το Λουί. Σε έβλεπε για αυτό σου πρώτη φορά. Τι θα λέει τώρα για σένα. Τι θα λέει, η μάλλον τη σου είπε. Ναι, τι μου είπε. Έλα ρε μαλάκα μου λέει με το κουτανάκι που έβλεσες. Αυτή την πέφτει μπροστά στον άλλο. Καλά σου είπε, γιατί είσαι και πολύ μαλάκα. Ξέχασα το κουφάλι. Α, εντάξει. Γεια.
θέλεις άβολα, ε. Όχι. Σίγουρα. Ίσως λίγο. Άβολα. Όχι φοβισμένα. Η αδελφή μου φοβάται τα πάντα. Εγώ αποφάσισα να μην φοβάμαι. Θα με δουν εκατομμύρια και όλοι θα με συμπαθήσουν.
Να τους πω και για σένα και για τον πατέρα σου. Και πόσο καλός ήταν μαζί μας. Θυμάσαι. Είναι λόγος να ξυπνάς το πρωί. Λόγος να χάσεις βάρος. Λόγος να φορέσεις κόκκινο φόρεμα. Είναι λόγος να χαμογελάς. Σου φτιάχνει το αύριο. Τι έχω τώρα πει, παιδί. Γιατί να στρώνω το κρεβάτι. Γιατί να πλένω τα πιάτα. Το κάνω, αλλά γιατί. Μόνη μου. Ο πατέρας σου έφυγε. Εσύ έχεις φύγει. Δεν έχω κανένα να νοιάζομαι. Είμαι γριά. Και είμαι μόνη. Μα έχεις φίλες. Δεν είναι το ίδιο. Δεν με χρειάζονται. Κατάλαβε με. Μ' αρέσει αυτό που νιώθω. Μ' αρέσει να σκέπτομαι το κόκκινο φόρεμα. Και εσένα και τον πατέρα σου. Τώρα τα βγαίνω στον ήλιο χαμογελάω. Έρχομαι να σε βλέπω. Τώρα που έχεις δώσει δουλειά μου, θα έρχομαι να σε βλέπω. Θα πάρω και τη Μάρη μια μέρα να έρθω για φαγητό. Να έρθείτε. Θα σας φτιάξω με μυταρό σπακέτο σπίτι που σας αρέσει. Πολύ ωραίο που είναι αυτό που λες. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Εντάξει. Χάρηκα τόσο πολύ που βρήκες κοπέλα και δουλειά. Να φύγω όμως τώρα γιατί έχω ένα σημαντικό ραντεβού σε λίγο. Να σ' αφήσω κι εγώ. Τα κλειδιά του σπιτιού τα έχεις? Ναι, τα έχω. Αντίο, γεια. Αντίο. Χάρης, μιλήστε μου λίγο για τον εαυτό σας.
Γεννήθηκα στην Αυστραλία και ασχολούμαι με το τομέα της ταινικής διασκέδασης τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έλα, συγκεντρώσου. Είναι γελίο. Έλα, πας μια χαρά. Συγκεντρώσου απλά, αυτό είναι το σημαντικό. Έλα, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Δεσποινής Χάρης. Έχετε οικογένεια. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς, δηλαδή με σύντροφο. Περίπου, αλλά... Αλλά... Είναι μεγάλος μαλάκας. Πολύ μεγάλος μαλάκας. Παιδιά, δεν έχετε. Όχι. Όχι τι, σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον. Δεν ξέρω, ίσως. Δεν ξέρετε, ίσως. Τι πάνε να πείτε. Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε. Εσείς ή αυτός. Μήπως γι' αυτό είναι μαλάκας επειδή δεν μπορείτε να κάνετε παιδιά. Δεν ξέρω. Πού να ξέρετε. Αφού πηδάει συνέχεια την άλλη. Ναι, αλλά η άλλη είναι πολύ γρήγορα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι εσείς δεν μπορείτε. Όχι. Πού το ξέρετε. Έχετε πάει σε γιατρό. Όχι. Πώς είστε τόσο σίγουροι. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις κατασκευαστικές. Καμία. Κάνετε τις ερωτήσεις. Μάλλον όχι. Γιατί το έκανες. Από παιδί έτσι. Τι σε νοιάζει, γιατί ασχολείσαι. Γιατί σε καταλαβαίνω. Πόσο είσαι. Είσαι 28 και συμπεριφέρεσαι λες και είσαι 50. Στα 28 σου πεπισμένοι ότι σε στήρα απέσα δουλειά μαλάκας γκόμενος, νομίζω ότι ό,τι καλό ήθελα να σου δώσω στη ζωή το έχει κάνει. Άρεσε γιατί να αγωνίζεσαι, γιατί να προσπαθείς. Σωστά. Σε ρωτάω, καταλαβαίνω σωστά. Μόνο που δεν είναι έτσι. Να κλειδώσεις. Φοβόμουν, κάνω φρικτά πράγματα που φοβόμαστε. Εντάξει, ξέρω αυτό που έγινε, φρικτό.
Thank you.
Περιμένει.
Η νύχτα περνά. Συνειδητοποιούν την περιλόξημα, τα πράγματα, την αγαπώ. Εκεί ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή. Θέλω να πω αδύο. What can I do? What can I say? After I take the blame? You say I'm through, you go your way. But I'm always here just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong. Loving you dear like I do. Τι συμβαίνει? Τηλεφώνησέ του. Πες ότι μετά το θέλω να τα βρούμε. Πηγαίνει στη δουλειά. Τηλεφώνησέ του. Γιατί δεν του τηλεφώνησες εσύ? Είναι αργά για τηλεφωνήματα. Είναι πολλές παρεξηγήσεις. Αυτός πάντα ήθελε να μιλήσει. Εσύ δεν το ήθελες. Παίρνεις το μέρος του? Όχι. Λοιπόν, τι έγινε? Τι άλλαξε? Κουράστηκα. Θέλω να δώσω τα λεφτά σου, τηλεφωνήσει ή όχι. Λοιπόν, θα φύγεις όταν έρθει. Γιατί? Γιατί αυτό θέλω. Δεν το ζητάω επειδή έτσι το θέλω. Το έχω ανάγκη. Και πού να πάω? Πήγαινε σπίτι, κάνε βόλτα στο τετράγωνο, όπου θες. Υποσχέσου, το κατάλαβες. Μια μέρα έκλαιγα πάνω στο πρωινό μας. Μαμά και ο μπαμπάς σκοτώνονταν. Και εσύ έκλαιγες πολύ στο μπάνιο. Κάποτε κάνα σου αλλάξει πάνω μία εβδομάδα. Εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Είναι καλό που το θυμάσαι. Πηδιόταν με μία μέσα στο σπίτι ενώ όλοι κοιμόμασταν. Το ήξερες αυτό? Πώς το ξέρεις? Μου το είπε. Σε πίεζε συνέχεια. Σε ζόριζε, σε ζόριζε, σε ζόριζε. Πώς είναι ο Τζόζεφ? Έφυγε. Και πού? Έφυγε πριν λίγο καιρό. Τι έγινε? Τον ανάγκασα να φύγει. Τι είναι, δύσκολο να το πιστέψεις? Όλοι. Σταμάτα να το πω, γιατί.
μέσα από αυτή την κολοπολή. Το μέρος σας ήταν το γραφείο. Φανταζόμουν ότι είσαι το μωρό μου και ότι θα φεύγαμε να ζήσουμε κάπου αλλού. Δεν είναι εκπληκτικό το μυαλό ενός παιδιού. Εσύ τι κάνεις? Είσαι ερωτευμένη? Με κάποιον, με κάποια? Γιατί δεν ξέρεις πότε η αγάπη θα δείξει το άσχημο σου πότε. Σε ποια κρεβάτο κάμαρα κοιμάσαι? Προσπονή. Το κρεβάτι είναι ακόμα στο παράθυρο ή στο μπάνιο? Στο παράθυρο. Η Κέλλη μένει ακόμα δίπλα. Η Κέλλη έφυγε. Πού τη δουλειά έχεις? Από το παράθυρο της βλέπω το δωμάτιό μου. Πώς πήγαινε εκείνο το τραγούδι που λέγαμε στην ψυχολογία? Που έλεγε να είχα ένα μέρος. Έλα, το ξέρεις. Πέτρες και χώμα και νερό. Εγώ θα κάνω το κήπο να χτίσεις. Σκαλίζω το χώμα, αυτό θέλω μόνο. Και ένα κομμάτι γη στα μανίκη. Βάζω φωτάρια, πετάω πέτρες. Μόνο αγωνία και σαρκάρι. Θέλω ένα μέρος να είναι δικό μου, να έχω τα νέχη προσωπικό μου. Πολύ. Δεν μπορούσα να αντισταθείς έτσι. Ξέρω.
Δεν είναι καλά. Και τι ήθελες να ακούσεις? Thank you.
κεφάλι και χάλασε το αυτοκίνητό μου και το ρημούργησε ένα τύπο από το λουμπρό. Μιλούσε ελάχιστα έως καθόλου τη γλώσσα. Και του είπε τι βραδινέ περιπέτειε σου να πει εκεί. Ναι. Μπα, δεν ρώτησε. Συγγνώμη, είμαι σαν Ελλάδα. Σε μια χαρά. Χαίρομαι. Αν θέλεις, μπορούμε να πούμε, να τα πούμε κάπου πιο ήσυχα. Μπορώ να σου τηλεφωνήσω. Οκ, εντάξει, καταλαβαίνω. Σίγουρα. Τέλος πάντων, έχω ακόμα το ίδιο τηλέφωνο. Άλλο, κράτησες. Θα βγει ο τηλεφωνητής, θα σου δώσει κάποια στοιχεία, υπάρχει κρίτα για μένα. Αν είσαι πολύ καλύτερα, μπορούμε να μιλήσουμε και με μένα. Όχι. Ξέρει ποιος είσαι. Δεν το πιστεύω. Χάρηκα που σε είδα, Ντέμι. Πρέπει να πάω να κάτσω όμως. Περιμένω μια φίλη μου. Ή για τον αδερφό στο μαλάκα που είπε ότι είπε. Και εσύ δεν είπες τίποτα. Σε αυτόν, γιατί σε μένα είπες. Και όχι μόνο είπες, με κοίταξες και πίστευες ότι είμαι. Πώς το είπες? Πουτανάκι.
πατέρα να κάνει λιμένη. Κάτι άλλο. Δεν είμαι θυμωμένη. Δεν είμαι θυμωμένη. Απλώς έτσι που είμαι. Έτσι θα θυμωμένη. Όμως τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Συγγνώμη. Δεν έχει. Όχι, σε έκανα μια σάσπη για κάτι, δεν ξέρω τι και από το λεφτό. Δεν είναι σάσπη. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Σίγουρα. Ένα στο βέβαιο. Διάβαζα κάτι νέες έρευνες. Λένε ότι το κρασί κάνει πολύ καλό στην εγκυμοσύνη. Επίσης, καπνίζεις, τώρα τους έγκυους μπορείς να καπνίζεις τα διπλάσια. Το είδες. Τι κονδύλιες, λευκό ή κόκκινο. Αν θέλεις λευκό, έχω πολύ καλή επιλογή. Αν θέλεις κόκκινο, πρέπει περίπου να μου πεις πώς το κρίνεις. Κοίταξε, κοίταξε. Μιλάμε και γελάμε σαν κανένα ερωτευμένο ζευγαράκι. Τα τελευταία μαζί σου και έχω χάσει τη ζωή μου τώρα. Εσύ αγαπώ στον άντρα σου. Αλλά αυτό είναι άλλο. Όχι, δεν είναι. Είναι. Εμείς μας το δίνει και η Ταϊάννα και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Σου άρεσε.
επιχειρήσεις πέθανε στο αυτοκίνητό μου. Επίτηδες έκανες! Όχι βέβαια. Δεν σε αντιπαθώ, γιατί είσαι γνωστό στη Σβίβια και μου έφερες για τις πίθες. Ήθελα να σε συναντήσω εδώ, επειδή εδώ μέσα την πρωτογνώρισα. Έχει τίποτα το ποτό? Όχι. Λυπάσαι επειδή πέθανε κάποιο που γνώρισες? Ενοχές συνέβη, ενοχές. Νιώθω ενοχές. Επειδή οδηγούσες εσύ? Ναι. Μα άλλος έπισε από μας. Ναι. Μάλιστα. Λόρα. Μπορώ να το κρατήσω? Η Βίβια γινόταν συγγραφέας. Προσπαθούσα πάντα να κάνει ίσως από τους πιο μοναδικούς ανθρώπους. Γιατί έχουν τις καλύτερες ιστορίες. Τέρμα οι μαλακίες, και αφού τέρμα, δεν ξακουστώ κι εγώ ποτέ σαν κότα. Έτσι όπως έχει το πράγμα, το ίδιο ρίσκο είναι και με τράπεζα. Κανονικά οι τράπεζες δεν θα έπρεπε να εμποδίζουν τις ληστείες, γιατί είναι ασφαλισμένες, κασίλακους. Ούτε όπλο δεν χρειάζεται. Ένας τύπος δίνει στον ταμείο ένα κινητό τηλέφωνο. Και ακούει έναν άλλο να του λέει: κρατάμε μία μικρούλα. Ή του δίνεις τα λεφτά, ή αλλιώς σου σκοτώνουμε. Και έπιασε. Αυτό σου λέω. Ένας τύπος μπαίνει σε μια τράπεζα με ένα τηλέφωνο. Όχι πιστόλι, όχι καραμπίνα, αλλά με ένα γαμημένο τηλέφωνο. Πιστεύει και δεν μου είναι κανείς. Και το κοριτσάκι? Τι έγινε το κοριτσάκι? Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καν κοριτσάκι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ληστεύεις τράπεζα με τηλέφωνο. Τι θέλεις να ληστέψουμε τράπεζες? Απλά σου λέω πως είναι πιο εύκολο αυτό παρά αυτό που κάνουμε. Εντάξει, τέρμα τα διανυκτερεύοντα δηλαδή. Τέλος με τα διανυκτερεύοντα, δεν πάει άλλο. Έχουν πλακώσει πολύ ξένοι, ούτε τη γλώσσα δεν γνωρίζουν καν. Λες άδειασέ μου το ταμείο και αυτοί σε κοιτάνε σαν χάλι. Στην ουσία. Σε ξαναγκάζουν να τους σκοτώσεις. Όχι, όχι, ξέχασέ το. Δεν πρόκειται να σκοτώσω ποτέ και κανένα. Τι εγώ ρε χαζούλη θέλω να σκοτώσω, αλλά θα φτάσουμε σε ένα σημείο να είμαστε ή εμείς ή αυτοί. Για κάνε ένα διανυκτερεύμα το κόλπο με το τηλέφωνο, θα δεις θα πιάσει. Γι' αυτό σου λέω, τέλος με αυτά. Και τι θα κάνουμε? Θα πιάσουμε δουλειά. Θα πιάσουμε δουλειά. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Τότε. Thank you.
μετρήσω μέχρι το 3. Μέχρι να τελειώσω, θα έχεις ανοίξει την τσάντα ήρεμα και ωραία. Το κατάλαβες! 1. Σε λίγο θα είσαστε μαζί αγκαλιά έξω.